Ο μαθητής έκανε τη μεγάλη αρπαγή από το δάσκαλο. Ο Δημήτρης Ιτούδης και η Φενέρμπαχτσε έκαναν την κίνηση ΜΑΤ του φετινού καλοκαιριού, αποκτώντας το Γιάν Μάνταρ, έναν παίχτη που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Παρτίζαν υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μια μεταγραφή βόμβα στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς ενισχύει σημαντικά την ομάδα της πόλης, ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνει την Παρτίζαν που είχε επενδύσει πολλά στο ταλέντο του 22χρονου playmaker. Την ίδια στιγμή, οι ομάδες της EuroLeague πατάνε γκάζι και συνεχίζουν να ενισχύονται. Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχτηκε στο Βελιγράδι τον Μίλος Θεόντοσιτς, ο Κάρσεν Έντουαρτς βρίσκεται πρώτον πυλών της Μπάγερ Μονάχου, ενώ η Βαλένθια κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Kyle Guy. Και όλα αυτά με το σύριαλ για το μέλλον του Νίκολα Μίροτιτς να παραμένει στην επιφάνεια. Η EuroLeague που έρχεται αναμένεται να είναι καυτή. Δεν συμφωνείτε?